Έχετε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα απόψε. Νομίζω όποιος το αμφισβητήσει αυτό θα είναι μάλλον άδικος. Τι βλέπετε όμως, δηλαδή το ΚΚΕ είναι πάντα εκεί, θα πω, σε μία άκρη του πολιτικού συστήματος, σε μία γωνία, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι είναι στη γωνία κοινωνικά, το ξέρω την θεωρία σας και την απάντησή σας, αλλά πάτε πάντα μόνοι σας, θέλω να πω. Πάτε μόνοι σας στο πολιτικό σύστημα. Αυτό εννοώ. Θεωρείτε ότι μπορεί κανείς μόνος του να φέρει αποτέλεσμα? Συνεχίζετε να το θεωρείτε? Όλοι εδώ συζητάνε αν μπορούν οι προοδευτικές δυνάμεις να συνεννοηθούν κτλ. Ναι, αν εννοείται, αν μπορούμε να γίνουμε μέρος αυτού του πολιτικού σκηνικού και των λύσεων κυβερνητικής εναλλαγής στα πλαίσια του ευρωμονόδρομου, της ευρωενωσιακής πορείας της χώρας, έτσι όπως την έχουμε ζήσει στα χρόνια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της ΟΝΕ, παλιότερα της ΕΟΚ κτλ. Βεβαίως δεν είμαστε. Αυτό όμως δεν είναι γωνία, μου επιτρέπετε. Αυτό, ναι, είναι το εντάξει, κέντρο των εξελίξεων. Το γωνία το είπα έτσι. Ναι, και εγώ το λέω με τον ίδιο τρόπο, ναι. Γιατί θέλω να επιμείνω στο εξής ζήτημα που νομίζω ότι τέθηκε και από τις δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα του Κόμματος και τις επόμενες μέρες νομίζω θα μπορέσουμε να το συζητήσουμε και πιο καλά. Σήμερα αναδεικνύεται ότι πραγματική αντιπολίτευση απέναντι στην αντιλαϊκή πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, από θέσεις υπεράσπισης των εργατικών λαϊκών συμφερόντων αμφισβητώντας τον ευρωμονόδρομο, έκανε το ΚΚΕ. Mm-hmm. Και από αυτή τη σκοπιά, ριζοσπαστικές δυνάμεις που σκέφτονται μέσα στο λαό, μέσα στην εργατική τάξη, στη νεολαία, με αποστροφή μπροστά στις εξελίξεις για τη σημερινή εκλογική μάχη και επέλεξαν την αποχή, ναι, ως πολιτική στάση και διαμαρτυρία, την οποία βεβαίως και δεν εγκρίνουμε. Εμείς θα θέλαμε να πάνε στην κάλπη και να ψηφίσουν το ΚΚΕ πολλοί κόσμος από αυτούς, ναι, γιατί είναι εργαζόμενοι, είναι νεολαίοι. Όμως πρέπει με αυτόν τον κόσμο να πιάσουμε το νήμα, να μην υπάρξει αποχή από τους αγώνες. Μάλιστα. Διότι αυτό είναι το κρίσιμο ζήτημα την επόμενη μέρα. Διότι εδώ γίνεται μια συζήτηση, και επιτρέψτε μου κύριε Κουβαρά, ναι, ότι τι θα γίνει τα επόμενα 3 χρόνια, όλοι βάζουν ορόσημο τα επόμενα 3 χρόνια, δηλαδή την επόμενη εκλογική αναμέτρηση, και στο ενδιάμεσο, πώς το λένε, που θα υλοποιούνται σοβαρές αντιλαϊκές πολιτικές με άμεσες αρνητικές επιπτώσεις στους εργαζόμενους, εν μέσω 2 πολέμων, όπως σωστά σχολιάσατε προηγούμενα που σας άκουγα, είναι ένα πολύ μεγάλο ζητούμενο. Και εδώ η Νέα Δημοκρατία δίνει χρόνο στην αντιπολίτευση να ανασυνταχθεί και η αντιπολίτευση δίνει χρόνο στη Νέα Δημοκρατία για να υλοποιήσει την αντιλαϊκή της πολιτική, που είναι απολύτως συντεταγμένη στα βασικά στρατηγικά ζητήματα όλα τα κόμματα αυτά στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή και στο τι γίνεται με την πολεμική οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τι γίνεται με τα ζητήματα που αφορούν τις εργασιακές σχέσεις και την ακρίβεια, από ποια σκοπιά δηλαδή θα αντιμετωπιστούν, και αυτά δεν μερεμετίζονται, δεν διορθώνονται. Εδώ οι διεργασίες δείχνουν ότι πρέπει να αμφισβητηθεί εκ θεμελίων, εκ βάθρων, αυτό το αντιλαϊκό οικοδόμημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και σε αυτόν τον αγώνα του ΚΚΕ θα καταθέσει τη δύναμη που του δώσε ο λαός.